Μειωμένη είναι η κίνηση στις λαϊκές αγορές της Λαμίας, με τους παραγωγούς να βρίσκονται σε απόγνωση. Μιλώντας στο Star, τονίζουν ότι το οικονομικό κενό που έχει δημιουργήσει στα έσοδα τους η πανδημία του κορονοϊού, σε συνδυασμό με την αύξηση των τιμών και τη μείωση αγοραστικής κίνησης, κάνει την επόμενη μέρα να μοιάζει αβέβαιη, καθώς τα προϊόντα τους μένουν στους πάγκους. Στις τελευταίες μέρες, όντως, η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Δεν ξέρω τώρα πού οφείλεται αυτό, στο ότι ο κόσμος φοβάται, υπάρχουν πάρα πολλά κρούσματα, δεν έχει λεφτά. Πάντως, είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Τα προϊόντα δεν φεύγουν, μένουν. Και τα πετάμε. Το γεγονός ότι είμαστε λίγο πριν τα Χριστούγεννα δεν θα δημιουργούσε μια επιπλέον κίνηση στους πολίτες που θέλουν να προμηθευτούν προϊόντα? Νομίζω ότι είναι νωρίς ακόμα για τα Χριστούγεννα, αλλά σας είπα, δεν ξέρω, ο κόσμος είναι αυτός ο φόβος που επικρατεί. Είναι πολλά τα κρούσματα, ειδικά στην περιοχή μας. Κάθε μέρα ακούμε και αρκετά κρούσματα. Νομίζω ότι είναι δύσκολα τα πράγματα πάντως. Από την πλευρά της, η πολιτεία, η δημοτική αρχή σας έχουν στηρίξει? Πάντα μας στηρίζουν και πάντα είναι δίπλα μας, ειδικά η δημοτική αρχή και η πολιτεία. Βέβαια, στον βαθμό που μπορεί, αλλά η δημοτική αρχή είναι πάντα μαζί μας. Ό,τι χρειαστούμε και οτιδήποτε, και ο Δήμαρχος και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος είναι πάντα μαζί μας. Σας φοβίζει η λήψη επιπλέον μέτρων κατά της διασποράς του κορονοϊού και στις λαϊκές αγορές? Σίγουρα εννοείται ότι μας φοβίζει. Ας ελπίζουμε όντως ότι δεν θα γίνει κάτι σε εμάς. Τουλάχιστον να παραμείνουμε όπως είμαστε και ό,τι γίνει. Έχουμε σχεδόν τώρα ένα μήνα, δύο, δεν υπάρχει δουλειά. Ο κόσμος, δεν ξέρω, φοβάται να βγει στις λαϊκές αγορές. Ο κόσμος, οι πολιτές λαϊκών αγορών παραπονιούνται ότι δεν υπάρχει δουλειά. Τα πράγματα μένουν όπως βλέπεις όλα επάνω στον πάγκο. Είμαστε σε δύσκολη φάση, δεν ξέρω. Πρέπει να μας βοηθήσει ο λαός εδώ της Λαμίας να κατέβει, να προσπαθήσει να βοηθήσει τις λαϊκές αγορές. Γιατί είναι κρίμα. Δεν δουλεύουμε, δεν υπάρχει κίνηση στη λαϊκή. Πρέπει κάτι να γίνει, να βοηθήσει έστω ο Δήμος. Κάτι. Κάτι πρέπει να αλλάξει εδώ πέρα. Σε άλλες περιόδους, λίγο πριν τα Χριστούγεννα, εκείνη ήταν πολύ μεγαλύτερη σε σχέση με τώρα? Λίγο καλύτερα, όχι υπερβολικά, ήταν λίγο καλύτερα. Τώρα αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει δουλειά. Ερχόμαστε, τα ξαναμαζεύουμε και ξαναφεύγουμε. Γενικά όλοι οι λαϊκοί έχουμε πατώσει, δεν υπάρχει δουλειά καθόλου. Λεφτά δεν υπάρχουν, δεν βγαίνει να ψωνίσει. Έχουμε πρόβλημα. Όλοι οι μπάγκοι είναι γεμάτο, υπερβολικά. Πρέπει να γίνει κάτι, να αλλάξει κάτι, δεν ξέρω. Υπάρχει πρόβλημα. Το ενδεχόμενο επιβληθούν νέα μέτρα κατά της πανδημίας του κορονοϊού και στις λαϊκές, σας φοβίζει? Εννοείται. Δεν μπορούμε να δουλέψουμε. Δεν βγαίνει ο κόσμος. Φοβάται.